Προσέχτε καλά, κανείς να μην μάθει το θαύμα που έγινε. Άλλες φορές βέβαια ο Κύριος επιτελούσε τα θαύματά του μπροστά στα πλήθη του λαού. Τώρα όμως θαυματουργεί μακριά από τα πλήθη αθόρυβα για να μας διδάξει έτσι με το παράδειγμα του τη μεγάλη αρετή της ταπεινώσεως. Ταπεινοφροσύνη δεν σημαίνει να έχουμε μια εσωτερική ταπεινοσχημία για να μας θεωρήσουν ταπεινούς. Ταπείνωση σημαίνει ειλικρινής αποδοχή της αδυναμίας μας, σημαίνει αυτογνωσία. Ο ταπεινός ξέρει τα χαρίσματα αλλά και τις ελλείψεις του και τα μεν χαρίσματα τον αγνωρίζει ως δώρα Θεού και ως δικό του στοιχείο της αδυναμίας του. Γι' αυτό ακόμη και όταν παρουσιάζει τόση δεν απελπίζεται, διότι καταλαβαίνει πως χωρίς την χάρη του Θεού είναι ικανός να διαγράψει κάθε αμαρτία. Γι' αυτό και να παραδέχεται με ευκολία τα λάθη του, αγωνίζεται να τα επανορθώνει και να μην επανέρχεται σε αυτά. Και στα λόγια του είναι προσεκτικός, δεν προσπαθεί να εντυπωσιάζει. Επιπλέον αυτός που έχει γνήσια ταπεινοφροσύνη γίνεται αγαπητός από τους γύρους τους ανθρώπους. Όλοι τον αγνωρίζουν, διότι δεν προσκαλεί τους άλλους, δεν τους υποτιμά αποβάλλοντας τον εαυτό του. Έχει αγάπη ακόμη και προς αυτούς οι οποίοι τον αγαπούν, διότι ο ταπεινός θεωρεί τους άλλους υπερέχοντα σε αυτού. Δεν ζηλεύει όταν ακούει επένδυση για αυτού. Είναι παράγοντα ενότητο, αγάπη και ειρήνη. Ο ταπεινό άνθρωπο φαίνεται ιδιαίτερα στι στιγμέ εντάσεων, δυσκολιών και πειρασμών. Όταν λοιπόν τον προκαλούν, τον αδικούν ή τον περιφρονούν οι άλλοι, δεν αγανακτεί. Αλλά αντιδρά με αγάπη και καλοσύνη, με τα πάση ταπεινοφροσύνη και πραότητος, μετά μακροθυμίας και αγάπης. Μας φαίνεται ίσως όλα αυτά δύσκολα, πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε εμείς τη μεγάλη αυτή αρετή της ταπεινοφροσύνης. Για να αποκτήσουμε τη μεγάλη αυτή αρετή, θα πρέπει να αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητα και τη μικρότητά μας. Όχι βέβαια για να απογοητευόμαστε, αλλά για να συναισθανόμαστε το ποιοι είμαστε. Θα μας βοηθήσει πολύ σε αυτό το να βρίσκουμε κάθε ημέρα κάποια ώρα να κάνουμε την αυτοκριτική μας, αλλά και να ακούμε παρατηρήσεις και συμβουλές από τα πρόσωπα που μας αγαπούν, χωρίς να αντιδρούμε, αγανακτούμε και ταραχόμαστε. Μη δυσκεραίνουμε ενεχόμενοι, συνιστά ο Ιερός Χρυσόστομος. Θα μας βοηθήσει επίσης η αναστροφή μας με ταπεινούς ανθρώπους, αλλά και τη σύγκρισή μας με τους Αγίους Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Εφραίμ μας λέγει, όσο περισσότερο στον αγώνα του δρόμου της ταπεινώσεως βλέπουμε μπροστά μας τους καλύτερους από εμάς, τους Αγίους της Εκκλησίας, τόσο αισθανόμαστε σε λήψεις μας και αυξάνει ο ζήλος μας για εντατικότερον αγώνα. Ενώ όσο προσέχουμε αυτούς που έχουμε πίσω μας, τόσο επαναπαυόμαστε και χαλαρώνουμε. Τέλος, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως χωρίς τη βοήθεια του Κυρίου μας, ταπείνωση αληθινή και γνήσια δεν μπορούμε να αποκτήσουμε. Όταν νομίζουμε ότι όλα μπορούμε, τα καταφέρουμε μόνοι μας.
επιτρέπει ο Θεός δοκιμασίες και προβλήματα στη ζωή μας, για να ταπεινωθούμε και να μάθουμε να εξαρτούμε τη ζωή μας από τη χάρη Του. Γι' αυτό ασκήνουμε τα γόνατα σε προσευχή, επιζητώντας καθημερινά το έλεος του Κυρίου. Αδελφοί, όλη η ζωή του Κυρίου επί της γης ήταν ζωή εσχάτης και αφάτου ταπεινώσεως. Από τη στιγμή που ο Κύριος διάβηκε τη γη μας, μέχρι και το τετέλεσθε του Γολγοθά, μας άφησε τέλειο παράδειγμα ταπεινώσεως αληθινής. Ας μαθητεύουμε λοιπόν το παράδειγμα του Κυρίου μας και ας αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε τη μεγάλη αυτή αρετή. Και ο Κύριος μας θα υψώσει και σε αυτή τη ζωή και στην αιώνια μακαριότητα.